επειδή έχετε τηρήσει με θρησκευτική σε εισαγωγικά εσείς ευλάβεια το θέμα των μέτρων για τον κορονοϊό, πώς τώρα με το Πολυτεχνείο θέλετε να κάνετε αυτή την πορεία? Δεν καταλαβαίνετε ότι εσείς ναι μεν θα τηρήσετε τα μέτρα και θα πράξει σωστά όπως κάνει κάθε φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά θα παρισφρήσουν διάφοροι και θα δημιουργήσουν ζητήματα? Καταρχήν εμείς μιλάμε εξ ονόματος μόνο του ΚΚΕ. Αλλά δεν θα κατέβουμε το κουκουέ, ούτε, όμως. Ούτε απολογούμαστε, ούτε παίρνουμε στην πλάτη μας άλλους. Όχι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν θα κατέβετε εσείς στην πορεία και θα επιτραπεί σε εσάς, εγώ θα έλεγα, επειδή ξέρω ότι θα τα τηρήσετε αυτά που θα πείτε. Οκ, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν θα επιτραπεί σε εσάς, θα βγουν και άλλοι. Αυτοί οι άλλοι δεν θα τα τηρήσουν και τα έχετε δει χιλιάδες φορές. Παρά την περιφρόνηση που κάνετε στον ουρά της δικής σας ομάδας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τι πάνε να πείτε για άλλους? Τώρα δεν είναι τα πράγματα όπως κάθε φορά. Είναι πολύ διαφορετικά. Ορίστε. Κύριε Χατζή, ορίστε. Κοιτάξτε να δείτε. Παρακαλώ. Εδώ και 8 μήνες είμαστε σε καθεστώς έκτακτων μέτρων και περιορισμών. Δεν είμαστε. Είμαστε βεβαίως. Και σε ορισμένους από αυτούς τους μήνες και σε καθεστώς πλήρους καραντίνας. Αυτά τα μέτρα εμείς και τα στηρίξαμε και τα τηρούμε. Μα το είπα, δεν χρειάζεται να το πείτε. Το είπαμε και εμείς. Είναι μέτρα που, όχι επειδή το λέει η κυβέρνηση, αλλά είναι μέτρα που αποδεικνύονται από τους υγειονομικούς περιορισμούς. Σε αυτούς τους μήνες έχουν γίνει δεκάδες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις σωματείων, μαζικών φορέων, άλλων οργανισμών κτλ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και εκεί που παρεμβαίνουμε, τα μέτρα αυτά έχουν τηρηθεί υποδειγματικά. Γιατί εκεί δεν ακούτε που δεν αυτό έχουν που τηρηθεί τα μέτρα. Όμως, γιατί δεν απαντάτε στο ερώτημα που σας θέθεσα? Δεν είστε εσείς το πρόβλημα, σας λέω. Να πω εγώ, αν βγει κάποιος στον δρόμο, θα βγει. Αν θα τα τηρήσει τα μέτρα, αυτοί δηλαδή, αυτοί μπορεί να βγουν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα αν βγει το ΚΚΕ. Άμα βγουν μόνο αυτοί, θα δράσει αλλιώς η αστυνομία. Κι άλλο άμα είναι το κουκουέ, ένα κόμμα το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο κτλ. Δεν είναι το ίδιο. Κύριε Χατζή, το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι. Και είναι σημεοφόρος της εγγύησης και της ασφάλειας των λαϊκών κινητοποιήσεων. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί μέσα από αυτόν τον αυταρχικό παροξισμό που επιδεικνύει τις τελευταίες μέρες να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, γιατί εδώ δεν τέθηκε θέμα κανέναν από, το είπαμε και στη συνεδρίαση της Βουλής, από κανέναν το θέμα του Πολυτεχνείου. Η κυβέρνηση το άνοιξε το θέμα του Πολυτεχνείου. Η κυβέρνηση το άνοιξε το θέμα του Πολυτεχνείου, γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τις βαρύτατες ευθύνες που έχει όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και όσον αφορά και το δημόσιο σύστημα υγείας και την τήρηση των μέτρων σε αυτά που λέτε, σε χώρες που έχει την ευθύνη η κυβέρνηση. Θα σας πει κάποιος εσείς γιατί τους κάνετε το χατήρι. Εσείς όμως δεν ξέρετε, κύριε Γιώκα, εντάξει και νεότερος, ότι αυτή η παράταξη που λέγεται δεξιά, και καλά κάνετε και τις κάνετε κριτική, δουλειά σας είναι, αφού πιστεύετε σε άλλη ιδεολογία, λίμωνο, δεν είναι που σας νομιμοποίησε? Αυτή η παράταξη δεν είναι? Καλά, γιατί? Κύριε Χατζή, το κουκουέ νομιμοποιήθηκε, νομιμοποιήθηκε με τους αγώνες του και με τις ιστορίες του. Κύριε Γιώκα, σας νομιμοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αφήστε τα αυτά τώρα. Αυτά είναι για παιδιά του Δημοτικού. Έβαλε και την de facto αναγνώρισή του πολύ πριν το κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση κτλ. Τα θυμάμαι και πριν από τη Χούντα, εγώ, γιατί είμαι παλιός. Να σας επιβεβαιώσει ο κύριος Βερίκιος. Τι να μου επιβεβαιώσει ο Βερίκιος? Αφού σας λέω ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σας νομιμοποίησε, μου επιβεβαιώσει ο Βερίκιος τι? Σαν το έχει που δεν το πω μεταξύ σας, το πω λαός. Τώρα, αυτό είναι το θέμα μας, κύριε Χατζή. Μην τρέχουμε. Θέλω να σας πω ότι δηλαδή δεν νομίζω ότι η δεξιά, παρά τα κουσούρια που έχει, που αναφέρατε νωρίτερα, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην συμφωνήσω μαζί σας για το ένα, για το άλλο, για ευθύνες και τα λοιπά. Καλά κάνετε και τα λέτε και ο λόγος είναι σε εσάς αυτό και πρέπει να τα λέτε. Εγώ άλλο λέω. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει δώσει δικαιώματα ούτε για αλητίες, ούτε για καταστάσεις έκριθμες στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πάντα συντονισμένο και κάνει τη διαδήλωσή του σωστά και όμορφα. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέβει, θα κατέβουν και οι διάφοροι αρουραίοι, οι οποίοι τους ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, εκμεταλλευόμενοι τη δική σας παρουσία.
και θα μαυρώσουν και τη δική σας πορεία. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αν θέλουν να δράσουν αυτοί έτσι όπως ονομάζετε, μπορούν να δράσουν. Γιατί εσείς πώς ονομάζετε αυτούς? Είναι, είναι τα στοιχεία αυτά υπέρ του λαϊκού κινήματος, μήπως? Καμία σχέση. Εμείς έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί και έχουμε χαρακτηρίσει και διάφορες ομάδες και ενέργειες κτλ. Ναι, βεβαίως, το ξέρω. Η δράση αυτών των ομάδων, η δράση και η πηγή αυτών των ομάδων, ας αναζητήσουν ορισμένοι αλλού. Εντάξει, αυτό είναι. Ωραία, για πείτε μας λοιπόν αύριο επί από το τι θα κάνει, δεν θα κάνει το ΚΚΕ. Ποιο είναι το επίμαχο, για να μην ξεφεύγουμε από αυτό. Ναι, το επίμαχο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια αναστολή συνταγματικού άρθρου που επέβαλε η κυβέρνηση, την οποία την καταδίκασαν μαζικοί φορείς, συνδικάτα, σύσσωμος, πολιτικά κόμματα, ακόμη και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Λοιπόν, η κυβέρνηση ρίχνει λάδι στη φωτιά και προσπαθεί, ξαναλέω, με αυτόν τον παροξισμό τον αυταρχικό να μεταθέσει τη συζήτηση αλλού. Όχι, αυτό είναι, κύριε Χατζή και κύριε Βίρυκη. Υπάρχουν και άλλα άρθρα στο Σύνταγμα που μιλάνε για την υγεία των πολιτών και δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία δεν είναι υποδέστερα στο Σύνταγμα. Εντάξει τώρα, δεν είναι και το 5 και το 20. Δεν ναι, υπάρχουν και άλλα. Το ΚΚΕ δεν τα επικαλείται αυτό. Γιατί δεν μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπαίνει στη συζήτηση να αμφισβητήσει τα θέματα υγείας του λαού. Ότι τίθεται σε κίνδυνο δεν έχει, το πάει το, ναι, το κατάλαβα έτσι, το επικεντρώνει. Εγώ το σέβομαι αυτό που έτσι, λέει ο άνθρωπος δεν έχω... το, επί του πρακτέου λοιπόν αύριο τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Αύριο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς θα γιορτάσουν το Πολυτεχνείο τηρώντας υποδειγματικά τα μέτρα προστασίας, τα υγειονομικά πρωτόκολλα έτσι όπως το κάνανε και, και στην Πρωτομαγιά. Και μάλιστα τότε δέχθηκαν. Έχετε οι διασφαλίσει ως κόμμα τα συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, όπως είστε ένα κόμμα του συνταγματικού τόξου, πειθαρχημένο, έχετε διασφαλίσει ότι οι κινήσεις σας οι αυριανές δεν θα δεχθούν τη στεναρή αντίσταση των σωμάτων ασφαλείας και ότι δεν θα έρθετε αντιμέτωποι με τα παιδιά του λαού? Κύριε Βερίκη, και τα πρόστιμα. Όταν εμείς οργανώνουμε μία κινητοποίηση και μία διαδήλωση ή με μια οποιαδήποτε εκδήλωση, παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια αυτών που διαδηλώνουν. Ένας λόγος παραπάνω τώρα, στις ειδικές και ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, να τηρήσουμε αυστηρά μέτρα οργάνωσης, περιφρούρησης κτλ. Προκειμένου να προστατεύσουμε και την υγεία και την ασφάλεια όσων διαδηλώνουν. Μάλιστα, μα είδατε, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε εκπομπή και συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο, είπε ότι καλούμε και ανθρώπους που είναι ευπαθείς, ομάδες, ηλικιωμένους κτλ. Να μην συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Παίρνουμε λοιπόν όλα τα μέτρα και με το παραπάνω, υποδειγματικά τηρώντας τα. Δεν μου λέτε είναι ανακοινώσιμα τα happening και τα που θα κάνετε? Γιατί επί της ουσίας οι διαδηλώσεις σας οι φετινές θα έχουν μορφή happening όπως το Σύνταγμα. Happening δεν το λέμε εμείς happening. Καλά, ναι. Είναι μορφές πάλης που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες και τις ειδικές συνθήκες. Αυτά υπάρχουν επιτελεία που τα βλέπουν των σωματείων, των μαζικών φορέων, τα οποία έχουν και την ευθύνη της όλης διοργάνωσης. Πάντως αυτό είναι το σημαντικό. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή καραντίνα δεν έχει μόνο η Ελλάδα, καραντίνα και lockdown έχουν και άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έχω υπόψη μου για παράδειγμα προχθεσινή ανακοίνωση στη Δανία, οι κινητοποίησεις των συνδικάτων, των μαζικών φορέων, εξαιρούνται από τους περιορισμούς που υπάρχουν στη συναθήκη. Καλά, ο Γιώργος ο Παπανδρέου ήθελε να μας κάνει Δανία. Το φέρνω σαν παράδειγμα, καλά, ότι αυτό που γίνεται εδώ, με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον αυταρχικό παροξισμό κτλ., λοιπόν, δεν έχει προηγούμενο. Αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Εγώ σας εύχομαι να μην έχουμε τίποτα παρά τράγουδα. Μόνο για να μην έχουμε. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι εξαρτάται από εμάς, δεν θα υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ίσα-ίσα, ξαναλέω ότι εμείς στηρούμε με το παραπάνω τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, τα στηρίζουμε και παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Το πρόβλημα είναι
όταν η κυβέρνηση επιλέγει να οξύνει μια κατάσταση, επιλέγει να σηκώσει ένα θέμα που δεν το σήκωσε κανένα. Λοιπόν, κανένα δεν το σήκωσε αυτό το θέμα. Ο πρωθυπουργό το ξεκίνησε. Τι να κάνει, αυτό είναι αρμόδιο για στη Βουλή προχθέ. Ναι. Λοιπόν, για συγκεκριμένου λόγου και καλά, με συγκεκριμένε εγώ θέλω σχέσεις. Να δω μετά από μερικέ μέρε. Καλά. Τέλο πάντων, εντάξει. Είστε υπεύθυνοι για την υγεία του λαού με αυτό που κάνετε, το ξέρετε, έτσι. Είμαστε υπεύθυνοι, όπως επίσης υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση. Αφήστε τη γέννη, λέμε για εσάς τώρα. Αφήστε τα οποία τώρα, υποτίθεται αυτό τώρα, ζητάει από τους διοργανωτές, δεν τα παίρνει η ίδια στα σχολεία, στα μέσα μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς. Ναι, μάλιστα, στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα παίρνουμε τα μέτρα, δεν είναι έτσι που το λέτε, αλλά δεν δείτε πώς δουλεύουμε για να καταλάβετε με τη μάσκα όλη μέρα. Μην κοιτάς εσύ εδώ, εδώ είναι εξαίρεση. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, ένα απλό ρεπορτάζ στα μέσα μεταφοράς, σε τι συνθήκες, με τι τι δρομολόγια και τι συνωστισμό υπάρχει, αρκεί για να πιστεί ο καθένα για την υποκρισία τη κυβέρνηση. Και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.